Έτσι ακριβώ, Ηλιάνα. Από αύριο το πρωί σταδιακά θα αρχίσουν να εξασθενούν οι άνεμοι κατά ένα μποφόρο όμω. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν θα πάμε σε πλήρη μια από τα πολλά μποφόρ. Θα αντί για 8 και 9 μποφόρ στο τοπικό επίπεδο, έχουμε νοτιάδε τι προηγούμενε ημέρε. Τώρα θα πάμε σε βορειοδυτικού ανέμου. Θα στραφούν σε βορειάδε σταδιακά οι άνεμοι. Στα 6 με 7 τοπικά 8 μποφόρ. Άρα εκτιμώ και εικάζω τα, τα μεγάλα πλοία και σκάφη. Τα μεγάλα πλοία κυρίω θα κάνουν τα δρομολογιά του. Τα μικρά πλοία ίσω έχουν κάποια προβλήματα για άλλη μια μέρα. Τώρα, για αύριο παραμονή Χριστουγέννων φαίνεται ξεκάθαρα στο χάρτη ο οποίο. Ε, είναι μπροστά μα αυτή την ώρα ότι οι βροχέ και οι καταιγίδε θα απασχολήσουν και θα ταλαιπωρήσουν σε εισαγωγικά για άλλη μια μέρα τα δυτικά, τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Α βάλουμε ένα πι κεφαλαίο ελληνικό στο μυαλό μα πάνω στο χάρτη τη επικράτεια. Αυτέ οι περιοχέ θα επηρεαστούν για, αύρι, για αύριο, για άλλη μια μέρα, με κατατόπου ισχυρέ μπόρε, δυνατέ καταιγίδε, ίσω και χαλαζοπτώσει στα τμήματα αυτά. Και ειδικά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι και νωρί το πρωί αύριο θα είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα στι περιοχέ αυτέ. Δεν θα επηρεαστεί η υπόλοιπη χώρα, λίγε παραδοτικέ και θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση Γύρω στου 2 βαθμού Κελσίου. Δηλαδή, είχαμε σήμερα μέγιστε 18-19, θα πέσουμε στου 17 βαθμού αύριο. Δεν τώρα, είναι χειμωνιάτικε όμω αυτέ οι θερμοκρασίε. Πότε θα αρχίσουμε να, να νιώθουμε ότι έχει έρθει χειμώνα, Θα το δούμε αυτό. Πριν πάμε να σου πω πότε θα έρθει χειμώνα, να δούμε λίγο ανήμερα των Χριστουγέννων τι θα πρέπει να περιμένουμε για τι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Θα βελτιωθεί πάρα πολύ ο καιρό και οι μόνε περιοχέ χαρακτηριστικά φαίνονται στου δέκτε μα που θα επηρεαστούν από βροχοπτώσει θα είναι η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στι υπόλοιπε περιοχέ τη χώρα θα επικρατήσουν και μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, με κάποιε έτσι διακυμάνσει, με λίγε πρόσχερε νεφώσει και τίποτα παραπάνω. Θα πέσει περαιτέρω θερμοκρασία τα ανήμερα των Χριστουγέννων, στου 15 με 16 μέγιστοι στα υπηρετικά τμήματα, το πολύ 17. Αυτό θα οφείλεται στου βορειάδε, οι οποίοι ενισχυμένοι στα πελάτη θα φτάνουν ακόμα και τα 6 με 7 μποφόρ σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σε βάθο χρόνου φαίνεται ότι αρχίζει και κλειδώνει μία έλευση πολύ ψυχρών αερίων μαζών περίπου στις 28 με 29 του Δεκέμβρη και στη συνέχεια. Ψυχρές αέριες μάζες, τουλάχιστον συγκλίνουν σε αυτό το γεγονός τα περισσότερα προνοστικά μοντέλα. Ψυχρές αέριες μάζες, οι οποίες θα έρθουν από τις Σκανδιναυκές χώρες, διαμέσω της Ευρώπης, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, θα περάσουν στα Βαλκάνια και στην περιοχή μας και θα ρίξουν κατά πολλούς βαθμούς τον Ιδράργυρο. Το που θα χιονίσει το πόσο σφοδρέ θα είναι οι το πόσο κάτω θα κετρακυλήσει ο υδράργυρο και ποιε περιοχέ θα επηρεαστούν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε ακόμα. Φαίνεται όμω με τα τελευταία προνοστικά στοιχεία ότι έχετε πραγματικό χειμώνα από τι 27-28 Δεκέμβρη και στη συνέχεια προ τα τέλη του χρόνου. Θα τα δούμε και τι επόμενε ημέρε. Επομένω, τι ημέρε των Χριστουγέννων γενικά ο καιρό θα είναι καλό. Σωστό. Γιάννη Καλιάνο, σε ευχαριστούμε.